Να γίνει σαν του σκισμαδιά που θα δούμε σε λίγο ενδεχομένως. Α, μεταμορφώσει. Εγώ δεν θα βάλω σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω. Μα κάνε και εσύ μια αλλαγή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί. Βάλε και σε ένα κοντό. Α. Λοιπόν, θες να τους συστήσω. Φυσικά, μα θέλω να δω και τι κρύβεται κάτω από αυτές τις μάσκες. Πρόσεξε να δεις τώρα, εγώ. Διαβάζω πριν. Τζίμις Καρπερός. Τζόνις Βαρβάτος. Άκης Σερνικός. Α. Καθώς τα διάβαζα, λέω, δεν μπορεί ηλίθια παρουσιάστρια. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά ονόματα αυτά. Γεώργιος Μορμόνος. Είναι όλοι πολύ βαρβάτοι άντρες, ξέρεις, είναι πολύ... Έχουνε μια σερνική λέρε, παιδί μου, ένα πράγμα, τι γίνεται. Λοιπόν, θα τους καλωσορίσουμε στην εκπομπή και θα τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μετά την κατάσταση του Ελλάδας, το λέω. Αγόρια, ελάτε! Να ξεκινήσω από τα ονόματα και το όνομα του συγκροτήματος. Να πω πρώτα ότι είσαι πολύ πιο όμορφη από κοντά. Είσαι πιο όμορφη και από εμάς. Πράγμα πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Κομπλιμέντο. Είναι πιο όμορφη από κοντά από ότι από μακριά. Να ξεκινήσουμε από τα ονόματά σας και το όνομα του συγκροτήματος. Κις. Μαδιά. Yeah. Από τους Κις το θρυλικό συγκρότημα, φαντάζομαι. Κις, ποιοι είναι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά δεν. Α, ναι, ναι, υπάρχουν Κις. Κις Μαδιά. Ναι. Και τα κάνατε, ναι. Τζίμις Καρπερός. Εγώ. Είσαι... Καρπερός. Είμαι Καρπερός. Έχεις παιδιά στην πραγματικότητα. Έχει, λέει. Στην πραγματικότητα όχι, εικονικά μόνο. Εμείς είμαστε τα παιδιά. Τα παιδιά μου. Τζόνις Βαρβάτος. Είναι αυτός. Εσύ είσαι ο Βαρβάτος. Κατάλαβες. Εσύ είσαι πιο λεπτός από όλους. Κατάλαβες. Ο πιο αδύνατος και ο πιο... και ο πιο μεταμόμενος. Εσύ είσαι ο Βαρβάτος. Άκης Σερνικός. Εγώ είμαι αυτός. Πολύ Σερνικός. Τώρα αυτά τα ονόματα είναι τυχαία. Είναι καθόλου, είναι σχεδιασμένα με προκατασκευασμένα. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν είναι αυτά που σας βάφτισαν δηλαδή. Είναι μυστήριο και για μας. Εντάξει. Η ταυτότητά σας τη γράφει. Και όμως είπαμε πριν ότι έχουμε ταυτότητες. Απλά δεν τις έχουμε μαζί μας. Έχετε έτσι, δηλαδή πήγατε σε αστυνομικό τμήμα. Κανονικά. Με, την, με ναι. Το μακιγιάζ αυτό. Όπως είμαστε, ναι. Όπως έτσι κυκλοφορούμε ούτως ή άλλως στον δρόμο. Ναι, και είπατε θέλω να βγάλω. Αυτό ακούγεται δυσφημιστικό για την ελληνική αστυνομία, ξέρεις. ναι, δεν εξάρκω. Και εμφανιστήκατε και βγάλετε μια φωτογραφία με την νυχτερίδα στο μάτι. Ακριβώς. Και είπατε Τζίμις Καρπερός, ας πούμε. Και κατανοητό. Και Γεώργιος Μορμόνος. Πού είναι μόνος? Που είναι της θρηλυκής οικογένειας των Μορμόνων. Την παλιά αυτή αριστοκρατική οικογένεια των Μορμόνων. Υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από την ταυτότητά σας. Ναι. Σωστά. Το οποίο και εμείς το τρέφουμε παραπάνω όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή δεν θέλουμε να αποκαλυφθούμε. Μας έχουν προσφέρει κάποια τεράστια οικονομικά ποσά για να το κάνουμε. Ναι. Αλλά δεν θα το κάνουμε.
Μέχρι να γίνουν σε πιο τέτοια μεγάλη περίοδο οικονομικής κρίσης. θα δεχτούμε μέχρι να γίνουν μεγαλύτερα, όπως λέει ο Ζώνης. Είσαστε λίγο σαν τους Λόρντι που κρατούσαν ένα μυστήριο γύρω από την ταυτότητά. Ας πούμε, ναι. Ας πούμε. Αλλά είμαστε καλύτεροι από τους Λόρντι. Η ΑΤΑΚΑ ήταν επικίνδυνα πύρο. Δεν ήταν αστείο, γιατί προγραμματίζει. Και επί τη ευκαιρία να πούμε πολύ ωραία πάσα αυτή που ναι, μας έδωσες, ότι έχουμε γράψει ένα τραγούδι για το Eurovision και θα το προτείνουμε για, για το φετινό διαγωνισμό. Θα το προτείνουμε. Μάλιστα. Είναι η πρόθεσή μας. Όχι, δεν είναι πλάκα. Εμείς στηρίζουμε. Επειδή όλα τα λέτε στην πλάκα, κανείς δεν ξέρει να το πει. Όχι, καλά, να γελάσει, να πει καλή είναι αλήθεια παιδιά. Αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε, έχουμε τέτοια πρόθεση να γράψουμε ένα κομμάτι για τον διαγωνισμό. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Μπορεί και να μην γίνει και τίποτα. Μάλλον δεν θα γίνει τίποτα, αλλά... Πώς είχατε αυτή την έμπνευση να φτιάξετε αυτό το συγκρότημα? Το συγκρότημα υπάρχει αρκετό καιρό. Πάνω γύρω στα πόσα, 10, 20, 30 χρόνια. Ναι, όχι, όχι. 40, πολύ. Εμφανίζεστε πάντα 46, έτσι. Το οποίο φτιάχτηκε στο Λονδίνο πριν 10 χρόνια περίπου. Ναι, 12. Στο Λονδίνο. Ήταν ο Σιμίτης. Ζούσαμε στο Λονδίνο. Τι δουλειά είχατε εσείς στο Λονδίνο? Είχαμε ένα γκρουπ εκεί. Μας είχαν εξορίξει. Εξορίξει. Είναι του κρατούμενοι. Κάνανε εξόριξη, σας βγάλανε μέσα από κάποιο ορυχείο. Ζούσαμε εκεί, παίζαμε μουσική, είχαμε το γκρουπ και παίζαμε. Αλλά σιγά σιγά μέσα μας από κουβέντες και ζήτησαν πολιτικό άσυλο και επιστρέψαμε στη χώρα ως κισμαδιά. Και μας βάλαν σε άσυλο ανιάτο. Σπουδάσατε εκεί, είστε φοιτητές. Παίζαμε μουσική. Είχαμε πάει για μουσική. Είχατε πάει μόνο για μουσική. Ακριβώς. Παίζατε σε κάποια από αυτά τα μπαράκια του Λονδίνου τα γνωστά. Σε μεγάλα κλαμπ. Σε μεθυσμένους κυρίως. Και είχαμε μεγάλη αποδοχή από αυτούς. Ναι, εννοείται. Ναι. Αρέσατε στο μεθυσμένο δηλαδή. Του ναι, μιλούσατε πραγματικά. Το μεθυσμένο κοινό. Το μέσο μεθυσμένο κοινό. Είναι το καλύτερο κοινό. Στο μέσο μεθυσμένο κοινό. Ναι. Τραγουδούσατε στα αγγλικά ή στα ελληνικά? Στα αγγλικά. Αυτό με ήταν με το μετάφραση για τους. Γιατί η προφορά μας δεν ήταν ιδιαίτερα. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Και αυτό το ελληνικό με την λίγο. Μπουζούκι και ναι, μπουζούκι και πλάκα κλπ. Το γυρίσατε όταν ήρθατε εδώ? Δουλεύαμε γκαρσόνια στην πλάκα και είδαμε ότι περνάει. Αυτό τα τιά είναι και ουσιαστικά είναι και όλη η σύλληψη του γκρουπ. Κοιτάω στο βάθος των ματιών του να δω, με δουλεύει ή δεν με δουλεύει. Όχι, αλήθεια λέω. Σας δουλεύω δηλαδή. Ο Τζόνις είχε κάποιες εμπειρίες με αλλοδαπές κοπέλες που δεν βγήκαν σε... Το αποτέλεσμα ήταν λίγο αρνητικό γενικά και η έμπνευσή μας στιχουργικά είναι ο Τζόνις. Να ρωτήσω τώρα την Παπουτσάκη την προτιμάτε ξανθιά ή μελαχρινή? Την προτιμάμε γενικώς. Εγώ μελαχρινή. Μελαχρινή. Έτσι τη γνώρισα, έτσι θέλω να τη θυμάμαι. Έτσι με γνώρισε. Ως φαν. Λέει και εγώ, μπας τον ξέρω και δεν το ξέρω. Την ακούσατε να τραγουδάει πριν? Και πάθαμε, δεν το περιμέναμε. Νομίζω ότι είναι playback. Θέλω να σας πω το εξής, έτσι. Έρχονται εδώ πέρα τραγουδιστές. Φτασμένοι, οι οποίοι όλοι οι περισσότεροι τραγουδάνε playback. Σαν και εμάς. Μόνο που εμείς δεν είμαστε φτασμένοι, εντάξει. Είμαστε μόνο που εμείς. Σεμνότητες. Και βγαίνει η Παπουτσάκη με ένα όργανο μονάχη, με ένα μικρόφωνο και ξεδιπλώνει αυτή τη φωνή. Όχι, βασικά έχω να σου πω ότι επειδή είναι ακριβώς η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, είχα το απίστευτο τράκ όμως, δεν υπάρχω. Αλλά εντάξει, τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Εμείς πράγμα την ακούγαμε. Εγώ τις βάζω 10. Την ακούγαμε. Με πόνο. 11. 11, σε κέρδισα. Την ακούγαμε όση ώρα. Την ακούγαμε όση ώρα βαφόμασταν και ψάχναμε να βγούμε. Μάλλον τους έπριξα γιατί συνέχεια. Όχι, 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 πραγματικά το εννοούμε. Δοκίμασα το ρεφρέν. Δεν το λέμε για να σε... Διασκευάσουμε και εμείς αυτό το τραγούδι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όχι, το εκτιμώ γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν θα το κάνατε αν δεν τεννούσατε. Εύκολα. Μπορώ και εμείς το κομμάτι αυτό που σκέφτε. Έλα, γουάι. Εσείς, συγγνώμη, εσείς πώς θα το... μεταποιούσατε αυτό το τραγούδι? Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Εγώ έχω μια καλύτερη. Όχι, όχι, όχι. Το ρε πάει εκεί. Ωρε γουά. Έτσι, κατάλαβες. Το ρε έρχεται και δίνει μια όθηση. Γιατί είναι το ρο, κατάλαβες που πάει στο γουάι πολύ. Τους έχεις ακούσει. Να κάνουμε ντουέτο. Το προτείνω εδώ.